Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οικονομικές ειδήσεις μέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Υποχρεωτική σε ποσοστό 1% από τις αρχές του 2019 καθίσταται πλέον η ανάμιξη της βενζίνης με βιοκαύσιμα. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να προωθήσει την διείσδυση των βιοκαυσίμων στην ελληνική αγορά, η οποία παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς οι ποσότητες που απορροφούνται υπολείπονται σε σχέση με τις κατανεμημένες, με συνέπεια να μην έχουν επιτευχθεί καθοριζόμενοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση στόχοι. Παρά τα αυστηρά μέτρα λιτότητας, οι Έλληνες κατέχουμε την τέταρτη θέση στην Ευρώπη των 28 στις δαπάνες εστιατόρια και ξενοδοχεία για το 2017, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat. Τον τελευταίο χρόνο, οι Έλληνες ξόδεψαν το 15,4% των συνολικών καταναλωτικών τους δαπανών σε εστιατόρια και ξενοδοχεία. Ποσό που αντιστοιχεί σε 1.900 ευρώ ανά άτομο, ποσοστό διπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρώπης. Η Παπαστράτος ήταν ο μεγάλος νικητής για το 2018, καθώς εξασφάλισε το 43% των ψήφων, κερδίζοντας έτσι επάξια την πρώτη θέση καθώς και τον τίτλο της εταιρείας της χρονιάς. Η Παπαστράτος έκανε την μεγαλύτερη επένδυση στην Ελλάδα στον τομέα της καπνοβιομηχανίας, αλλάζοντας τη φιλοσοφία της εταιρείας, ενώ συνεχίζει να αναπτύσσεται εντός Ελλάδος, δημιουργώντας εκατοντάδες θέσεις εργασίας. Τοπικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με τον γενικό δείκτη τιμών να κυμαίνει 603,22 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,35%. Σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Το περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.